Μόλις στη δεύτερη στροφή της τρίτης εθνικής ήρθε η ώρα για το μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Κοζάνη και Ορδαϊκός διασταυρώνουν την Κυριακή τα ξύφη τους στο ΔΑ Κοζάνης στις 4 το απόγευμα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα που συναντιούνται οι δύο ομάδες. Να θυμίσουμε πως στις 18 Σεπτεμβρίου είχαν συναντηθεί για το θεσμό του κυπέλου της ΕΠΣ Κοζάνης και οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει τότε των Ανθρακορίχων με σκορ 1-0. Η Κοζάνη προέρχεται από ήττα 2-0 μέσα στην Αλεξανδρούπολη και θέλει την νίκη όχι μόνο για λόγους γοήτρου, αλλά και για να μην βρεθεί πίσω στη βαθμολογία. Ο κύριος Προβίδας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ηλία Δούμα, ενώ αμφίβολοι να αγωνιστούν είναι ο Τσικόπουλος Γιάννης, Θωμάς Μπιμπίρης και Μπάμπης Πετράκος. Ο Ερδαϊκός από την άλλη, με καλή ψυχολογία, έρχεται στο ντέρμπι για βαθμό ή βαθμούς, προερχόμενος από τον θρίαμβο επί της Καλαμαριάς με 2-0. Ο κύριος Σαπανίδης δεν υπολογίζει τον τραυματία Γιώργο Μαυρωματίδη, ενώ αμφίβολοι να αγωνιστούν είναι η Μπίκος Άγγελος και Χαραλαμπίδης Χάρης. Στα ντέρμπι όπως τα ονομάζουν όμως δεν έχει να κάνει από πού έρχεσαι, από τη βαθμολογική θέση ή από την κατάσταση των ομάδων. Έχουμε δει και μας έχει διδάξει η ιστορία ότι υπάρχουν στιγμές που η μία ομάδα μπορεί να είναι πολύ καλύτερη σε αποτελέσματα, σε ψυχολογία και να χάνει το παιχνίδι. Γι' αυτό άλλωστε και ονομάζεται ντέρμπι. Υπάρχει περισσότερο πάθος, υπάρχει αντιπαλότητα των δύο ομάδων, η οποία είναι χρόνια και είναι φυσιολογικό να είναι ξεχωριστά αυτά τα παιχνίδια. Πιο σημαντικό όμως από όλα και ευχή όλων είναι το ντέρμπι να κυλήσει ομαλά. Να δείξουμε ότι δεν έχουμε μόνο μεγάλες ομάδες, αλλά διαθέτουμε και ποιότητα ως φύλαθρος κόσμος. Να σταθεί αφορμή για να διαφημίσουμε την αθλητική μας ποιότητα. Το ντέρμπι πρέπει να διεξαχθεί σε κόσμια επίπεδα και να δώσουμε το παράδειγμα παντού. Η Θύελλα Φιλότα υποδέχεται στην έδρα της την Απέλαγκαδά με στόχο το τρίποντο που θα τους ανεβάσει ψυχολογικά. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος όλη την εβδομάδα επισήμανε στους ποδοσφαιριστές να ξεχάσουν την ήττα στο Άγιον Έρη και να επικεντρωθούν στην αναμέτρηση της Κυριακής. «Μόνο αν είμαστε συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί θα πετύχουμε το στόχο μας», τόνισε. Αμφίβολοι να αγωνιστούν είναι η Πάλας και Κλάζογλου, οι οποίοι κάνουν θεραπεία. Να δούμε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Άρης Απόλλων 1960, Εθνικός Γαζόρου Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Κοζάνη Ορδαϊκός, Εύρος Σουφλίου Ηρακλής Αμπελοκήπων, Καλαμαριά Καμπανιακός, Δόξα Δράμας Εθνικός Αγιονερίου, Νέστος Χρυσούπολης Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Θύελλα Φιλότα Λαγκαδάς, Ρεπό έχει η Καβάλα.